Έχοντας ήδη καθιερωθεί στη συνείδηση του αγωνιστικού και μαζικού δρομικού κινήματος της χώρας ως μια διοργάνωση θεσμό, ο γύρος της λίμνης των Ιωαννίνων, με αριθμητικά πλέον στοιχεία, μπορεί να υπερηφανεύεται πως αποτελεί μια διοργάνωση που συνιστά κάτι περισσότερο από ένα αθλητικό γεγονός. Την Τετάρτη το βράδυ παρουσιάστηκε η μελέτη που έγινε από την Real Time Events για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, αναφορικά με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της συνεισφοράς του αγώνα στην τοπική οικονομία. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν και ανέλησαν 575 ερωτηματολόγια από συμμετέχοντες εντός και εκτός του νομού, αλλά και αποδρομής του εξωτερικού. Για κάθε ένα ευρώ που έλαβε η διοργάνωση σε χρήματα ή σε είδος από φορείς του ελληνικού δημοσίου, επέστρεψε στην τοπική οικονομία 49 ευρώ, ενώ το ποσό της συνολικής οικονομικής επίδρασης για το 2019 έφτασε τις 470.000 ευρώ. Η αναλογία, όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση από τον Σπύρο Σπυρόπουλο, είναι εντυπωσιακή αν συγκριθεί με διοργανώσεις όπως ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας ή διεθνείς διοργανώσεις στη Μεγάλη Βρετανία. Η οικονομική επίδραση βασίζεται μόνο στα έξοδα διατροφής, διαμονής και αγορών, καθώς και της οργανωτικής δαπάνης, χωρίς να περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των δρομέων. Εκτός όμως από το οικονομικό, η έρευνα επικεντρώθηκε και στο τουριστικό αποτύπωμα του γύρου λίμνης, που είναι σημαντικό εξίσου, καθώς κάθε δρομέας εκτός νομού ταξίδεψε με 1,28 άτομα επιπλέον, ενώ για κάθε συμμετέχοντα από το εξωτερικό, το ποσοστό αυξάνεται, καθώς τον ακολούθησαν 2 επιπλέον άτομα. Και με αυτή την ιδιότητα, όσον αφορά το βιάσιμο του μάρκετινγκ, ανέλαβα την πρόσκληση παρά πρόκληση να φτιάξω να ετοιμάσω την πρόκληση σε σχέση με το γύρο της λίμνης. Ο γύρος της λίμνης είναι ιδιαίτερος γονός, γιατί συνδυάζει πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτρης Δημητρίου έκανε λόγο για ένα σημαντικό εργαλείο που έχουν στα χέρια τους οι τοπικοί φορείς και οι διοργανωτές, ώστε ο γύρος της λίμνης να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και να καταστεί ένα πανευρωπαϊκό γεγονός. Για να μπορέσει αυτό το γεγονός να ανοίξει τα φτερά του, να γίνει πανευρωπαϊκό, να μπορέσει να προσεγγίσει και άλλους αθλητές που θα δουν σοβαρά αυτή τη δραστηριότητα. Τους αριθμούς που θα ακούσει απόψε θα δείτε ότι είναι εντυπωσιακοί. Μας δίνουν το θάρρος, μας δίνουν την υπόσχεση ότι είναι ένα γεγονός, το λέει καν, ο γύρος της λίμνης, στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Ένα event που γίνεται για 13 χρόνια, φέτος θα γίνει για 14η χρονιά, που σίγουρα μπορεί να ανέβει κι άλλο πιο ψηλά, και σίγουρα με τη βοήθεια και του Επιμελητηρίου αλλά και όλων των φορέων πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε εδώ λοιπόν για να μπορέσουμε να δείξουμε σε όλους ότι όλοι μαζί μπορούμε να πάμε την πόλη μας, τον νομό μας και όλη την οικονομία της περιοχής πολύ ψηλότερα. Στην πορεία εξέλιξης του γύρου λίμνης από μια προσπάθεια με ερασιτεχνικά χαρακτηριστικά σε ένα γεγονός που έχει φτάσει πλέον σε επαγγελματικά επίπεδα, εστίασε η πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Ποσειδών, Αγνή Δρύμζια. Ενώ ο Γενικός Διευθυντής του Γύρου Λίμνης, Ηλίας Πυριούνης, τόνισε πως στόχος της διοργάνωσης είναι η αύξηση σε 3.000 των συμμετοχών στον αγώνα των 30 χιλιόμετρων και σε 7.000 του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων στο τέλος της τετραετίας. Ξέρετε ότι έχουμε προσπαθήσει, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά, η παρουσίαση σε λίγο θα είναι και στα χέρια οποιοδήποτε θέλει να τη διαβάσει και να τη μελετήσει. Μία προσπάθεια η οποία έγινε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Τους ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη μεγάλη συνεισφορά σε αυτή τη μελέτη που έγινε και νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να ακολουθήσουν πολλές διοργανώσεις, γιατί πέρα από το τι φαίνεται μια διοργάνωση, το πόσο καλά οργανωμένη είναι και το πόσο κόσμο φέρνει και το τι έχει προσφέρει στον αθλητικό κομμάτι της πόλης που όλοι το ζούμε καθημερινά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε κάθε δραστηριότητα στην πόλη και στην περιοχή τι οικονομικό αποτύπωμα αφήνει. Δοθήσεις της ευκαιρίας, θα ήθελα να σας πω ότι το Ιωάννα Lake Run θα γίνει κανονικά και φέτος. Ήδη οι εγγραφές έχουν ανοίξει. Βεβαίως θα γίνει με τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής που έχουμε καταθέσει. Επίσης, σε αυτό μας βοηθάει και η ιατρική σχολή
που μια επιτροπή θα στελεχώσει την υγειονομική μας επιτροπή. Θα μιλήσουμε βεβαίως, γιατί μέρα με τη μέρα πιθανόν να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Νομίζω όμως ότι είμαστε από τους λίγους αγώνες που θα γίνουν στην ώρα τους, αυτό δηλαδή δεν έχουμε αλλάξει ημερομηνία. Από ό,τι φαίνεται έχει μπει στο καλεντάρι όλων αυτών που θέλουν να κάνουν αυτό το τριαντάρι.